Ακρίβεια, κύριε. Τα λέγαμε τον κύριο Σκρέκα εδώ πέρα χθες. Θα έρθει ο κύριος Δραυτόπουλος με στοιχεία εδώ να μας δείξει. Με στοιχεία. Για το με χαρτιά γάλα που λένε. Ναι. Και άλλα. Γιατί. Για τις μειώσεις των τιμών που έχουν γίνει, φαντάζομαι. Καλά, μετά τα πρόστιμα που έχουν πέσει σε εταιρείες που παρανομούσαν. Το παρελθόν που είχα ακούσει ήταν που λέγανε, λέει, τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει εκκλησίες. Ναι. Λέει, γιατί έχουν γίνει εκκλησίες. Λέει, γιατί όποιος μπαίνει μέσα, κοιτάει τις τιμές, κάνει πάνω. Κάνει το σταυρό του, κάθε μέρα. Λοιπόν, μας τα έπαιχθε ο κύριος Ραυτόπουλος. Ο κύριος, ναι. Κύριος Σκρέκας. Ο κύριος Σκρέκας, συγγνώμη. Ναι. Βλέπω τον κύριο αυτό που έχει κάνει. Έρχεται να αντιλέξει, νομίζω, ο κύριος Ραυτόπουλος. Ορίστε. Να αντιλέξει έρχεται ο κύριος Ραυτόπουλος. Εντάξει, θα τα πει. Βέβαια, θα έχει στοιχεία. Έχει τα στοιχεία, έχει πάει στην αγορά. Ξέρει τα στοιχεία της αγοράς, ξέρει πώς έχουν εξελίξει τις τιμές. Ξέρει αν οι εταιρείες που φάγαν πρόστιμα έχουν μειώσει τις τιμές. Και ξέρει αν οι εταιρείες που. Και εγώ η ερώτηση που έκανα χθες στον κύριο Σκρέκα και πραγματικά την ξανακάνω την ερώτηση, γιατί χθες μας είπε ότι ένα πρόστιμο έχει πέσει σε εταιρεία τροφίμων. Άρα σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες εταιρείες τροφίμων μια χαρά τα κάνουν όλα. Δεν έχει βρει κάποια παρανομία για να μην έχει πέσει πρόστιμο. Ένα στους μήλους. Ναι. Και αυτή έχει γίνει πριν ξεκινήσει. Πριν ξεκινήσει η εκστρατεία, λέει, η εκστρατεία με τα πρόστιμα και τις, η εκστρατεία κατά της μπανανίας που είχε πει ο Μητσοτάκης. Θυμάστε τώρα. Λοιπόν. Μεγάλος παρέα. Ο κύριος Ραυτόπουλος μαζί μας, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε. Καλημέρα. Ο κύριος μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημισμού και Τουρισμού. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου. Καλημέρα. Και ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, αλλάζουμε ρεύμα.gr. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε καλημέρα. Μακρίδη. Καλημέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εδώ γίνεται μια σύγκριση τιμών ουσιαστικά, όπου μπορείς με συγκεκριμένα βήματα να βρεις το φθηνότερο ρεύμα. Γιατί πλέον υπάρχει φθηνότερο ρεύμα. Προς το παρόν. Φαντάζομαι. Στο παρόν. Ναι. Θα δούμε. Ναι, αυτό δεν τρέχουμε. Έτσι ξεκινάμε τη χρονιά. Έτσι ξεκινάμε τη χρονιά. Λοιπόν, ναι. Κύριε Ραυτόπουλε, είδατε τι λέει ο Γιάννης. Εμένα, εγώ εντυπωσιάστηκα χθες από την τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης όσον αφορά το θέμα του πληθωρισμού. Λέει, σας είπε ότι ο πληθωρισμός. Εγώ ξέρω ότι ο πληθωρισμός είναι κάθε μήνα. Ή άντε στην καλύτερη περίπτωση σε ετήσια βάση. Όχι δύο χρόνια. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, ο πληθωρισμός φέτος για το 2023 που θα βγει την επόμενη εβδομάδα θα έχει διψήφιο νούμερο. Το 9 μήνα. Τρόφιμα. Στα τρόφιμα, στο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Πόσο είναι τώρα το 12,9 έκλεισε το 9 μήνο. Στο τέλος του έτους θα κλείσει περίπου στο 10,5%. Όταν. Άρα μειώθηκε, τι φωνάζετε, κύριε Ραυτό. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Όταν στην που Ευρώπη. Βλέπετε την ακρίβεια, κύριε Ραυτό, που λέει, στην Ευρώπη που ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, θα κλείσει στο 7,5%. Αυτόν θέλουμε τον πληθωρισμό. Τον εισαγόμενο. Όχι τον ελληνικό. Αλλά τώρα τι να λέμε εδώ πέρα, το Τουμπάι έχει καμία σχέση με εμάς. Το Τουμπάι έχει καμία σχέση με εμάς. Τι εννοείται. Εννοούμε Τουμπάι βρεφικό γάλα στο Τουμπάι, 13 ευρώ και 22 λεπτά. Να. Αυτές είναι τιμές από το ράφι του Τουμπάι, έτσι. Το ράφι είναι αυτό. Το ίδιο γάλα που έχουμε και εδώ. Το ίδιο γάλα που έχουμε εδώ. Και πόσο το έχουμε εδώ? 14 και 13. Δηλαδή 7% παραπάνω. Ναι. Και Τουμπάι. Σε σχέση με το Τουμπάι. Ακριβώς. Και ο Τουμπάι. Και μιλάμε για την Ευρώπη τώρα και αυτά που έχουμε από 32 μέχρι 213%. Το σημαντικό είναι και αυτό που δεν είπε και ο κύριος Σκρέκας. Είναι το εξής. Είναι ότι το 213% ακριβότερο το γάλα στη Σουηδία είναι της πολυεθνικής εταιρείας που επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου για το γαλλικό καφέ, αν θυμάστε. Ναι. Μα δεν μας είπαν ότι κάναν έλεγχο, ότι την ελέγξανε αυτή την εταιρεία. Ναι. Δεν την ελέγξανε. 213% ακριβότερο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, στην εταιρεία που έχει επιβληθεί το πρόστιμο. Για τον καφέ. Για τον καφέ. Είναι η ίδια εταιρεία που παράγει το γάλα, το συγκεκριμένο γάλα που σας έδειξα. Ναι. Στην Ελλάδα. Ναι. Το οποίο το αγοράζει ο Έλληνας ακριβότερα από τον Σουηδό και τον Φιλανδό, 213%. Και αφού κάναν έλεγχο, αφού την ελέγξαν την εταιρεία και τις επιβάλλανε πρόστιμο για τον καφέ, αυτά τα προϊόντα δεν τα ελέγξανε, μόνο ένα προϊόν ελέγξανε. Άρα η συγκεκριμένη εταιρεία έχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ένα καλό ιστορικό στο συγκεκριμένο επίπεδο. Ακριβώς. Όπως δηλαδή πολυεθνική είναι. Δηλαδή, απλά πάγωσε την τιμή στο προϊόν το συγκεκριμένο και ανέβασε τις τιμές στα υπόλοιπα. Δεν πάγωσε καμία τιμή. Α, καμία τιμή πάγωσε. Όπως ήταν, παραμένουν και είναι. Ναι, ψηλά. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Δεν τις πάγωσαν όμως. Μα το έχουμε πει πολλές φορές. Ότι έτσι. Ζητάμε μειώσεις τιμών. Ακριβώς. Και όχι να παγώσουν οι τιμές στο υψηλότερο επίπεδο που είναι σήμερα. Όταν το προϊόν έχει ανέβει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 100% ναι. Και λέει μείωση 5%. Δεν είναι τίποτα. Το ταμπελάκι με τη μείωση του 5%. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν μας ξύνει το δόντι που λένε. Αντί για 100, ναι. Το πληρώνω 95%. Τι θα έπρεπε να κάνει, για εξηγήστε μου. Γιατί τώρα. Το έχουμε πει, κύριε Σκρέκα. Διαπιστώνουμε σοβαρά προβλήματα και παθογένειες. Τα λέτε τόσα χρόνια. Τα βλέπουμε στα ράφια τώρα. Έτσι είναι. Αυτό με το βρεφικό γάλα η Ένωση Καταναλωτών το έχει βγάλει πριν από 8 μήνες. Εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση από αυτό. Αυτό που δεν κάνει. Δηλαδή να ελέγξει το πρόβλημα στην πηγή του.
Ποια είναι η πηγή του? Η πηγή του είναι το χωράφι, η πηγή του είναι η βιομηχανία τροφίμων. Εκεί πρέπει να ελεγχθεί το πρόβλημα. Το βρετικό στη... γάλα είναι εισαγόμενο επί της ουσίας. Όχι, έχουμε και ελληνικές. Έχουμε... Είναι και εισαγόμενο, αλλά έχουμε και δύο ελληνικές εταιρείες, οι οποίες παράγουν ακριβώς τις ίδιες ποιότητες. Σε παρακαλώ. Αυτό το... ναι. Οι τιμές στο ελληνικό γάλα είναι... Είναι ίδιες. Είναι ίδιες. Με τις... Συγγνώμη. Είναι το εισαγόμενο ίδιο με το ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ραυτόπουλο. Πάμε λίγο στα τσακλίδες, πάμε στα δικά μας. Λέγαμε λοιπόν ότι όσον αφορά το θέμα του βρεφικού γαλάτος και άλλα τέσσερα προϊόντα, από ρυπαντικά πλυντηρίου, τυρί, γελαδινό γάλα, γιαούρτι και το βρεφικό γάλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού από τις 8 Φεβρουαρίου του 2023 έχει ξεκινήσει χαρτογράφηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματά της ήταν αυτά. 32 έως 213% ακριβότερα αγοράζουν οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, το βρεφικό γάλα. Κανονικά, στο καλάθι του νοικοκυριού. Στην ερώτηση του κ. Κολογηθά, τις πρώτες εβδομάδες ήταν σε τρεις εταιρείες το γάλα. Ναι. Σε σκόνη, αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Σε τρεις εταιρείες. Τις πρώτες εβδομάδες, τις δύο-τρεις πρώτες εβδομάδες. Μετά... Από εκεί και πέρα βγήκε. Και βγήκε αλλά λόγω δεν της... υπάρχει τώρα το βρεφικό γάλα. Τώρα υπάρχει βρεφικό γάλα, ναι. Προσέξτε. Όχι όμως για βρέφη. Παιδικό γάλα. Από ενός έτους και πάνω. Υπάρχει όχι 0,6 και 6,12. Ναι. Αυτό που οφείλανε σύμφωνα με την αυτό Υπουργική Απόφαση. Ακριβώς που λέμε. Ακριβώς. Ναι. Εγώ είδα ένα βρεφικό γάλα, συγγνώμη, που, ναι, ναι, ναι. Που είναι στα 2 κάτι 2, ναι, ευρώ. Είναι το γάλα που σε υγρή μορφή. Αυτό είναι στο καλά του Υπουργικού. Άρα το βρεφικό γάλα ναι, δεν από 1 έως 3 ετών. Θα το βάλει μάλλον γιατί δεν θα το βάλει. Όπως μας είπε χθες, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει. Δεν θα το βάλει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε κλείσει 14 μήνες. Και τον γάλα φωνάζουμε εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Φωνάζω ότι δεν υπάρχουν αλυσίδες των σούπερ μάρκετ οι οποίες δεν έχουν βρεφικό γάλα και βρεφική κρέμα όπως λέει η Υπουργική Απόφαση. Να κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Όταν τη στιγμή που διαπιστώνει έως 213% αύξηση, δεν έπρεπε αυτομάτως να έχει επιβάλει πρόστιμο. Βέβαια. Θα έπρεπε να ελέγξει. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν είμαστε μπανανία. Όχι βέβαια. Αυτό. Και δεν έχει επιβληθεί και σε καμία βιομηχανία τροφίμων. Για τα λεφτά που έχει δώσει ο Κοσμάκης, νέοι γονείς. Νέοι γονείς, που το έχει πληρώσει ακριβά το γάλα. Που το έχει πληρώσει ήδη. Θα πει κάποιος, σας κάνω μία έκπτωση. Θα το πάω στην κανονική τιμή, θα σας βάλω και μία έκπτωση από εδώ και πέρα. Άντε, μην δώσεις, μην πάμε σε άλλα επίπεδα. Πόσο θέλει, κύριε Στάθη, ένα αντρόγενο με ένα βρέφος που φέρνει στη ζωή, με έναν άνθρωπο που φέρνει στη ζωή. Πόσο θέλει. Το μήνα. Σου πω. Α, σου πει ο Χότζογλου, που είναι και φρέσκος. 250 με 300 ευρώ το μήνα. Μόνο 240 ευρώ μόνο το βρεφικό γάλα. 240 ευρώ το μήνα μόνο το βρεφικό γάλα. Αν βάλουμε σε αυτό και τις βρεφικές πάνες, κλείσαμε τον κατώτατο μισθό. Κλείσαμε τον κατώτατο μισθό. Τον κρατικό μισθό. Δεν υπάρχει κατώτατο. 500 ευρώ δηλαδή μόνο βρεφικό γάλα και πάνες. Σε βάζει τίποτα άλλο. Τέλος. Αν πας σε νίκη. Αν πας σε νίκη. Είμαι σε νίκη. Είναι σε νίκη. Αν πας σε μισθό. Άντε, γεια σας. Έτσι ύψος μισθού εννοώ. Που μπορεί να πληρώνεις καλύτερα ενδεχομένως. Αν πας σε τρόφιμα να φας κάτι, και εσύ δεν φας κάτι, πρέπει να φας κάτι. Πού καταλήγεις? Σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι κάνουμε το σταυρό μας μόλις μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχουν γίνει χώροι λατρείας. Εκείνο όμως που θα πω, και αυτό πρέπει να το παντρέψουμε το ένα με το άλλο, ποιο είναι? Είναι ότι το γεγονός ότι στη Σουηδία ή στη Φιλανδία ακριβώς. Ο κατώτατος μισθός είναι 2.000 ευρώ. Είναι 2.500 ευρώ. Ναι, βέβαια. Στην Ελλάδα είναι 700. Για βάλτε να δείτε και τη διαφορά, το χάσμα τη διαφορά. Εγώ χθες λέω ένα πράγμα για να είμαστε και ακριβείς αυτό που λέμε. Είπε διετίας. Το ακούω το διετίας και ακούω και το 25. Θέλετε να είμαστε καλύτερα στο δίκτυο πληθωρισμού γενικού από άλλες χώρες? Μαγιά μας. Δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο που είπατε. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε. Θέλετε να καταλογίσω. Εγώ δεν καταλογίζω κακή πρόθεση. Πληθωρισμό τροφίμων. Σε καμία κυβέρνηση θέλω να δεν καταλογίζω μάλλον κακή πρόθεση. Για ποιο λόγο? Ακόμα και αν το δεις πέραν το ενδιαφέρον, αν υπάρχει ή όχι, υπάρχει και το πρακτικό. Θέλω να τον βρίζει ο κόσμος. Όχι, προφανώς. Ναι. Αταλογίζω ότι δεν φτάνουν αυτά που κάνουν. Εάν βάλετε στη ζυγαριά όμως, κύριε Στάθη, θέλει να το βρίζει ο κόσμος ή θέλει τα έσοδα τα οποία έχουν τα κρατικά ταμεία, τα κρατικά ταμεία να είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί οι στόχοι οι οποίοι είχε βάλει για το 2023 ήταν προσαυξημένοι κατά 100% τα έσοδα από το ΦΠΑ και από τον ειδικό χώρο. Και του ίδιου έχει βάλει το 24. Ακριβώς. Στον προϋπολογισμό του ίδιου έχει βάλει. Και μιλάμε για ένα, το βρεφικό γάλα, το οποίο δεν είναι στο χαμηλό ΦΠΑ. Δεν είναι στο 60%, είναι στο 13%. Στο 13. Λοιπόν, ο κύριος Μακρύδης λοιπόν θα μας βοηθήσει τώρα για το ρεύμα, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Αυτό είναι το κεφάλαιο της ακρίβειας, το ράφι κτλ. Ναι, ναι. Πάμε στο κεφάλαιο ρεύμα τώρα, γιατί όλα αυτά σωρεύονται στα νοικοκυριά. Προφανώς. Όλα είναι. Προφανώς. Και τελικά μας λέγανε θα κάτσει τώρα να ψάξει κτλ. Ναι, θα κάτσω να ψάξω ποιο τιμολόγιο με συμφέρει. Να πληρώσω λιγότερα. Γιατί στο τέλος της μέρας θα έρθει ο άλλος και θα σου πει αδερφέ, μόνος το επέλεξες. Ναι. Λοιπόν, είναι ο δημιουργός της ιστοσελίδας αλλάζω ρεύμα.gr. Πολύ χρηστική ιστοσελίδα, θα δούμε κιόλας. Ναι, ναι.
Πώς μας βοηθάτε λοιπόν, κύριε Υψηλότερη επισκεψιμότητα τώρα με τα τιμολόγια, φαντάζομαι. Ναι. Να το βλέπουμε εδώ. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε επί τόπου τις τιμές του ρεύματος, σωστά. Ναι, ναι, στην ομάδα να διευκρινίσω που το έφτιαξε, δεν είμαι μόνος. Ναι, εκεί μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα αερίου και ρεύματος και τόσο και ως προς το ετήσιο όφελος, όσο και προς τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι. Ωραία, μπορούμε να δούμε παράδειγμα, να καταλάβουμε πώς γίνεται. Εδώ είναι όλες οι εταιρείες, δεν είναι. Ναι, ναι. Επιλέγουμε τιμολόγια αφού έχουν επιλέξει και πάροχο. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από όποια που θέλουμε και μετά θα πάμε στο δεύτερο βήμα όπου βάζουμε τα στοιχεία κατανάλωση. Έτσι, επιλέγουμε από κάποιους μέσους όρους. Ωραία. Και από εκεί τι θα μου βγει εμένα, θα μου βγει τι με συμφέρει. Πώς θα βγει ανάλογα με την κατανάλωσή σας. Μπορεί να επιλεχτεί εδώ και κάποιος μέσος όρος για να πάμε πιο γρήγορα. Ανάλογα με την κατανάλωση που έχετε, θα σας βγει ποιο είναι το συμφέρον για εσάς. Εσείς έχετε κάνει για τον εαυτό σας, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Μια σύγκριση. Μπορείτε να μας πείτε. Δεν θέλω εγώ τιμολόγιο, πετε μου, πείτε εταιρεία, δεν με νοιάζει να πείτε εταιρεία. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι για ένα μέσο νοικοκυριό το καλύτερο τιμολόγιο να επιλέξει. Κάτι γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή τα κίτρινα τιμολόγια είναι πιο ελκυστικά. Τα κίτρινα. Ναι. Ναι, αλλά τα κίτρινα είναι τα τιμολόγια τα οποία είναι εντελώς χρηματιστηριακές τιμές. Δηλαδή είναι τα πιο μεταβλητά. Το κειμενόμενο. Το απόλυτα κειμενόμενο. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά από το πράσινο. Ορισμένα κίτρινα έχουν ακριβώς και τον ίδιο τρόπο υπολογισμού. Ναι. Οπότε έχουμε δει και εμείς δυστυχώς από τους χρήστες ότι επιλέγουν κάποιο πράσινο με κίτρινο που έχει ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογισμού. Και επιλέγουν το πράσινο, που είναι ακριβότερο. Ναι, αλλά ο κόσμος πολλές φορές δεν έχει την δυνατότητα, πώς να το περιγράψω, δεν έχει τη γνώση που έχετε εσείς για να καταλήξει, να το παρακολουθεί συνέχεια όλο αυτό το πράγμα, πώς μεταβάλλει στο χρηματιστήριο, πώς το ένα, πώς το άλλο. Το κίτρινο, από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι πιο ευμετάβλητο, δεν είναι? Όχι. 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 Απλώς τα πράσινα έχουν είναι σε παρελθόντα τιμή, που αλλάζει κάθε μήνα κι αυτή. Ναι. Και τα κίτρινα μπορούν να είναι και σε παρελθόντα τιμή και σε μελλοντική. Το μπλε που είναι κλειστό και δεν αλλάζει καθόλου τιμή. Εκεί... Το προτείνουν κάποιοι, λέγοντας ότι αυτό θα είναι το σίγουρο. Για ένα χρόνο θα είσαι στο μπλε. Τελείωσε. Κοιτάξτε, το κίτρινο δεν έχει μόνο το θέμα ότι ακολουθεί τις τιμές χοντρικής. Έχει θέμα ότι μπορεί και ο πάροχος να αλλάξει κάποιους μεταβλητές. Οπότε μπορεί να πέφτει τιμής χοντρικής. Ναι. Εκεί που ήσουν σε ένα φθηνό τιμολόγιο, μετά να βρεθεί σε κάτι που είναι πολύ ακριβότερο. Οπότε πρέπει, αν είσαι κίτρινο ή πράσινο, να ελέγχεις κάθε 3-4 μήνες τι γίνεται. Και άμα χρειαστεί να αλλάξει προφανώς. Μπράβο, ναι. Ενώ στο σταθερό δεν μπορεί να σου πειράξει κάτι ο πάροχος. Έτσι. Ναι, και προστατεύεσαι. Είναι υψηλά. Ναι. Είναι πιο ψηλά, ναι. Ναι. Έδωσε κάποιος πάροχος μία πιο φτηνή τιμή, παραδείγματος χάρη, στο σταθερό? Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Πόσο πάει η τιμή στο σταθερό, η κατώτερη πει, παραδείγματος. Κοντά στα 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά. 14,9. Σταθερό για 12 μήνες. Ναι, μην ξεχνάμε και το πάγιο. Πόσο είναι το πάγιο, πόσο είναι, 5 ευρώ. Ναι, το πάγιο, 5 ευρώ, αλλά αν το βάλουμε για ένα μήνα, δεν είναι. Δηλαδή κάτι που έχει 14 λεπτά. Δεν σου καθορίζει όμως. Εγώ το ακούω το πάγιο, το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω δεν σου καθορίζει την τιμή. Η τελική τιμή από 14 πάει 15, ας πούμε. Οκ. Αλλά είναι σταθερό 12 μήνες. Δεν μπορεί να μου το πειράξει κανένας. Όχι. Το κίτρινο, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή τι δίνει? Ποια είναι η κατώτερη τιμή που δίνει το κίτρινο? Κοντά στα 13 λεπτά. 13 λεπτά. Mm-hmm. Και το πράσινο, η κατώτερη τιμή? Δεν έχει επιλέξει τιμολόγιο. Έχω επιλέξει, αλλά πρέπει να ακούσω. Όχι, εσύ έχει επιλέξει. Έχω επιλέξει. Να ξέρεις. Λίγο κάνει. Παραπάνω, κοντά στα 14. Στα 14. Άρα μιλάμε ένα ευρώ, ένα λεπτό διαφορά μεταξύ του κίτρινου και του πράσινου. Ναι, ναι, ναι. Και ένα ευρώ πάνω του σταθερού. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν μαλώνεις. Ένσταση. Ένσταση είναι αυτό που σταματάμε. Είσαστε σε ένα πάροχο και φεύγετε από αυτόν τον πάροχο γιατί όλος πάροχος το έχει φθηνότερο. Είναι αυτό που θα πληρώσετε μόνο την τιμή της κιλοβατόρας? Όχι βέβαια. Θα πληρώσετε και το συμβόλαιο της σύνδεσης που θα κάνετε. Δεν πληρώσει συμβόλαιο. 100 ευρώ. Δεν το πληρώσεις. Έτσι. Πας μια εταιρεία. Ακριβώς. Τα 100 ευρώ. Η εγγύηση. Η εγγύηση. Την παίρνεις μετά πίσω. Και αν πληρώνε με πάγια εντολή, όλου του παρόχου δεν την πληρώνει τίποτα. Αν πληρώνε με πάγια εντολή, δεν πληρώνει τίποτα και την παίρνει και πίσω μετά. Κάτσε. Όπω είναι να τα λέμε στον κόσμο. Να μην φοβάται να φύγει. Πότε την παίρνει πίσω, όταν αλλάξει πάροχο? Την παίρνει πίσω όταν δεν τερματίζει το συμβόλαιό σου. Α, ή αν επιλέξει με πάγια εντολή, πάλι δεν είναι χρεώνε, την παίρνει πίσω. Που λογικά κάποιο χρέο έχει. Γιατί όταν αλλάζει, παίρνει και την εγγύηση του παλιού, έτσι. Λοιπόν, ο κύριο Χότζογλου, ο οποίο είναι πρόεδρο Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιστημισμού και Τουρισμού, θα μα περιγράφει που έλεγε προημερών. Για το δώρο Χριστουγέννων που δεν έχουν πάρει εργαζόμενοι στην εστίαση. Ναι. Είναι αυτόφορο το δώρο για τους άλλους. Η συντριπτική πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία. Τι είναι? Άκου. Δεν παίρνει καθόλου δώρο. Καθόλου. Θέλει διευκρίνηση. Δεν μιλάτε μεταξύ σας, παρακαλώ. Μην μιλάτε, παιδιά. Σαν τον απουσιολόγο στην τάξη, αν συνεχίζετε έτσι.
Η εστίαση, να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι από το μικρότερο πιτάδικο και το μικρό καφέ που παίρνουμε στην γειτονιά τον καφέ μας, μέχρι τη μεγαλύτερη αλυσίδα ταχυφαγεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου δεν έχουν πάρει το δώρο Χριστουγέννων. Όχι γιατί τους είπε ο εργοδότης ότι δεν έχω, θα το δούμε πιο μετά ή να βάλει λίγο πλάτη. Αλλά... δεν το δίνω. Συγγνώμη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργοδότες οι οποίοι πάω εγώ και μου χρωστάει... Είναι μισθωτοί κανονικά και δεν τους δίνει το και δώρο. Δεν το δώρο. Ενώ ξέρω ότι είναι ποινικό αδίκημα. Ακριβώς. Δεν το δίνω. Και τι είναι... Έχει καταργηθεί στον ιδιωτικό τομέα, λένε σε άλλους. Ξέρετε, όταν ο εργαζόμενος δεν είναι σωστά ενημερωμένος, δεν έχει καταργηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει καταργηθεί, να το πούμε. Ακριβώς. Μόνο στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει. Όταν δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο εργαζόμενος και δεν ξέρει τα δικαιώματά του, δυστυχώς αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Εγώ σας λέω. Έχετε πολλές καταγγελίες. Αυτές που έχουμε κάθε χρόνο για την εστίαση, οι οποίες δεν έχουν μειωθεί ούτε στο ελάχιστο. Πόσο μπορεί προκαλώ, να μεσοσταθμικά, ρε παιδί μου. Από τους 400.000 εργαζόμενους στην εστίαση σε όλη τη χώρα, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, περίπου το 50% δεν έχει πάρει δώρο Χριστουγέννων. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή περίπου 200.000 εργαζόμενοι στην εστίαση. Εγώ προκαλώ οποιοδήποτε. Δεν είναι εξαιρετικές περιπτώσεις κάποιων απαταιών ή κάποιων τύπων, οι οποίοι σου λένε αν θες, αλλιώς κόψε το κεφάλι σου. Δεν δημοσιοποιώ ποτέ πράγματα και καταστάσεις, εάν δεν είναι εξακριβωμένα 100%. Όχι, μα το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, ναι. Παλιότερα είχαμε το φαινόμενο, πήγαινε στο ATM και βγάλω το και δώστο μου. Αυτό το αντιμετωπίσαμε. Εγώ αυτό περίμενα. Να υπάρχει μια συμφωνία στην ουσία. Αυτό το αντιμετωπίσαμε. Να το πήρες. Γίνανε 5-10 δημοσιοποιήσεις τέτοιων περιστατικών, πέσαν τα προστήματα. Τώρα έχουμε φτάσει ακριβώς στο άλλο άκρο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο νησί της Αίγινας, που έχει δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης, δεν έχουν πάρει στην αδερφή μου δώρο. Και όποιος από αυτά που λέω έχει αντίθετη άποψη ή αντίθετα στοιχεία, να γίνει μια ψεύση. Έχουν πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς δεν καταλήγουν στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά πλέον μπορούν να βρουν δουλειά. Πλέον μπορούν να βρουν δουλειά. Όταν όμως είσαι σε ένα νησί ή σε μια κλειστή κοινωνία. Δεν θέλω να είμαι τόσο. Και ειδικά το χειμώνα είναι λίγες επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει συμφωνία των επιχειρηματιών να δώσει το δώρο. Υπάρχει συμφωνία των επιχειρηματιών μεταξύ τους. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Το δώσαν όλοι. Οι περισσότεροι δεν το έχουν δώσει. Σας είπα 50%. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που το ανακαλύψαμε φέτος. Ότι βάζουν τους εργαζόμενους και υπογράφουν χαρτιά ότι στο μισθό που παίρνουν κάθε μήνα είναι και αναλογία του δώρου Χριστουγέννων μέσα και αναλογία του επιδόματος αδείας και αναλογία του δώρου του Πάσχα. Πράγματα τα οποία. Τώρα, γιατί αυτό είναι πράγματα δεν είναι, δεν είναι νόμιμα, δεν είναι σύνομα με την εργατική νομοθεσία στη χώρα. Σου λέει, σου δίνω 10 ευρώ παραπάνω που λέει το μήνα και θα είναι το δώρο. Ερώτημα, η σύμβασή μου είναι να πάρω μισθό 700, πες. 780 πόσο είναι. Σου λέει, σου δίνω. Σου δίνω 800. Και σου βάζω μέσα, η αναλογία είναι. Αυτό είναι παράνομο. Ακριβώς. 100% παράνομο. 100% παράνομο. Ή έχετε μια τέτοια σύμβαση. Έχω πολλές τέτοιες συμβάσεις. Να μας παρουσιάσετε. Βεβαίως, θα σας στείλω αμέσως. Όμως θα ήθελα να σας πω το εξής. Ναι. Για τους εποχικά εργαζόμενους, γιατί τόσα ώρα ακούω τον συνάδελφό μου, τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο, και εξηγεί πού έχει φτάσει η ακρίβεια. Αυτές όμως οι περιπτώσεις αφορούν ανθρώπους που έχουν εισόδημα. Δυσκολεύονται να πάνε να ψωνίσουν αυτοί που έχουν εισόδημα. Για δείτε αυτούς που δεν έχουν εισόδημα. Επίδομα ανεργίας. Το εποχικό, γιατί μας είπε και χθες ο κύριος Κρέκας, εγώ τον άκουσα, ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας με την ενίσχυση του εισοδήματος. Ναι. Ποια ενίσχυση? Για διαβάστε εδώ τι λέει. Εποχικός υπάλληλος. Ναι. Απολύθηκε 30 Οκτωβρίου. Ναι. Έχει κάνει την αίτηση στη ΔΥΠΑ 14 Νοεμβρίου. Δεν έχει πάρει ακόμα. 5 Γενάρη. Το βλέπω το μήνυμα, το διαβάζω και 5 Γενάρη. 5 Γενάρη. Επόμενο. Πού είναι αυτό? Μέχρι πότε φτάνει το επίδομα ανεργίας? Στο Άγιο Νικόλαο. Για το Δεκέμβρη είναι αυτό. Είναι οι 3 μήνες που δικαιόμαστε. Ναι. Δεν έχουν πάρει ούτε έναν μήνα ακόμα. Από πότε πρέπει να το έχουν πάρει? Αυτό έπρεπε. Ελλάδα 2.0. Με το που κάνεις ένα κλικ, σε 5-10 μέρες να γίνει τη διασταύρωση του στοιχείου σου. Οι ίδιοι είμαστε κάθε χρόνο, τους ίδιους επιδοτούν. Και να παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Εδώ τι μας λέει η ΔΥΠΑ? Ότι θέλω 45 με 60 μέρες να κάνω διασταύρωση του στοιχείου. Και πώς ζουν αυτοί? Κάνανε γιορτές. Αυτό πέλεγα. Κάνανε γιορτές χωρίς εισόδημα. Ναι. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε. Αναστολή της ανάγκης του. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει από εποχής Αξιόγλου. Τις ανελαστικές ανάγκες. Προφανώς. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει από την εποχή Αξιόγλου να τους πείσουμε ότι δεν βγαίνουμε με 3 μήνες μόνο Ταμείο Ανεργίας και έχουν περάσει 5 υπουργοί από τότε. Αντιμετωπίζουμε και τέτοιες καταστάσεις. Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κύριο Πρωτοσάλτη, τον διοικητή της ΔΥΠΑ, εάν έχει στοιχεία, να βγει να μας πει πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει το επίδομα ανεργίας.
Γιατί εμείς θα έχουμε τα στοιχεία. Και πέρσι πάλι που είχαμε την ίδια κουβέντα και την ίδια εξέλιξη, αναγκάστηκε και βγήκε σε τρεις μέρες και ζήταγε συγγνώμη και έλεγε ναι, υπάρχει υποστελέχωση. Λοιπόν, υπάρχει αυτοί οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να έχουν πάρει, έκαναν Χριστούγεννα χωρίς επίδομα ανεργίας. Ακριβώς. Ναι. Αυτοί οι εργαζόμενοι από τον Νοέμβρη έπρεπε να το παίρνουν σε σταδιακά. Ναι. Από τον Νοέμβρη να παίρνουν το επίδομα ανεργίας και δεν το έχουν πάρει. Παιδιά, και οι άλλοι εργαζόμενοι έπρεπε να έχουν πάρει το δώρο τους. Α, μπράβο. Ναι. Καταρχήν είναι ποινικό αδίκημα και είναι για τον εισαγγελέα. Φούντο. Μ' αρέσει που τα λέμε κιόλας. Φούντο είναι αυτό. Και τα λέμε και το ξέρουν όλοι ότι είναι ποινικό αδίκημα να μην δώσει το δώρο. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αυτόπουλε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος σε 20 μεγάλες πόλεις. Είναι σημαντικό αυτό που λέει. Σε 20 μεγάλες πόλεις ξεκινάει η καμπάνια. Μπράβο. Για την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία. Καλά κάνατε και το πατέρα. Η οποία θα καταλήξει τον μήνα Μάρτιο, τον μήνα Απρίλιο σε πανελλαδική 24ωρη απεργία. Μπράβο, στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας στείλετε μία σύμβαση τέτοια.